Είναι σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης που πρέπει να συνδέσουμε το ατομικό με το κοινωνικό, ώστε να διαχειριστούμε τον φόβο αλλά και τις ανασφάλειες μας. Είναι η φύση που θα μας δείξει τον τρόπο αναγέννησης, να παρατηρούμε τη ζωή που αναγεννιέται μέσα από τις τάχτες μας. Είναι οι ελιές της μάχης που υπήρξαν με όλες εκεί και που θα ξαναπρασινίσουν, μοιράζοντας συνωμοσία και διδάσκοντάς μας ότι η ζωή είναι εκεί. Ευχή λοιπόν για αυτά τα γενέθλια, ένα χρόνο μετά τις φωτιές που η πόλη μέσα στην κλιματική αλλαγή και κρίση που δοκιμάζεται να έχει έναν κλιματισμό σταθερό προς το άδειο, ώστε να γιορτάζει για πολλά επόμενα χρόνια χωρίς απειλές. Εύχομαι ως δήμαρχος αυτής της πόλης η πόλη να αλλάξει, να αλλάζει πάντοτε προς το καλύτερο, το αισιοδοξικό και το εμπειροφόρο, πάντα με σεβασμό προς την ιστορία και τη συλλογική μνήμη, όπου κανένας δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται. Χρόνια πολλά, Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά. Είναι από ελληνικό σχολείο του Μονάχου και θα παρελάσω μαζί με τα δικά μας παιδιά. Τα μέτρικά μας γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει τη μέρα και τη γιορτάζουν, αλλά και τα παιδιά από το Μονάχου θυμούνται και βρίσκονται εδώ μαζί μας μαζί με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς τους προκειμένου να χαρούν την ημέρα όπως σύμφωνα περιόδοντος μαζί με μας. Και πρόσφατα στην Ελλάδα,